παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση είναι τους καλωσορίζω στη φιλελεύθερη προσέγγιση των πραγμάτων, έστω και από το παράθυρο των θεωριών του Keynes, με τις μεγάλες δημόσιες δαπάνες που πρέπει να γίνουν και είναι μια πολιτική υιοθετημένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα αυτή την κρίση την αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση. Έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμβολή του, έδειξε μια ωριμότητα και αντιπολίτευση και έχουμε έξω ένα καλό παράδειγμα και βλέπουμε και τα θέματα της οικονομίας τα αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση. Κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας ακόμα. Μια μάχη κερδίθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και αυτό έχει πιστοποιηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας αντιμετωπίζουν όχι πια ως μια χώρα πρόβλημα, αλλά ως μια χώρα ευκαιρία και παράδειγμα. Και σε αυτό το κομμάτι τη μερίδα την έχει και ο ελληνικός λαός κατά βάση, κυρίως ο ελληνικός λαός, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που με ωριμότητα προσέξει αυτά τα θέματα. Όμως, το ίδιο πρέπει να γίνει και στην οικονομία. Για παράδειγμα, στην υπόθεση των σχέσεων εργασίας, σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα, η επιλογή σας οδηγεί σε μισό μισθό, μισή δουλειά και όχι σε ουσιαστική προστασία της εργασίας. Κύριε Παυλόπουλε, εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίων διαστάσεων. Περνάμε ένα πόλεμο. Και σε αυτό τον πόλεμο πρέπει να κρατάμε πάντα τις δυνάμεις μας έτοιμες. Και δόξα ο Θεός, εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε πρωτοκαπισμένοι από την κρίση. Το χρέος μας είναι στα χέρια των κρατών. Δεν είμαστε Ιταλία ή Ισπανία. Έχουμε το πακέτο το οποίο συζητείται τώρα, των 500 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα είναι επιδότηση και όχι δάνεια, από το οποίο η Ελλάδα φιλοδοξεί να εισπράξει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Χωρίς έχουμε πίσω τραπέζι. Χωρίς μνημόνιο. Για τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, όχι, αυτό θα είναι επιδότηση. Ναι. Έχουμε πίσω τραπέζι 2-3 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Που η Ελλάδα έχει και αυτή το μεγάλο μερτικό της. Mm. Και μετά εμείς και στο θέμα του τουρισμού, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα σήμερα, για το μεγάλο κομμάτι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και τρευτότητάς μας, είναι ο τουρισμός. Η Ελλάδα είναι η ευκαιρία. Όλοι εδώ στο εξωτερικό, εγώ είμαι τώρα στο Βέλγιο, είμαι στις Βρυξέλλες, όλοι εδώ στο εξωτερικό βλέπουν το καλό παράδειγμα της Ελλάδας. Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας, που είναι και η Τουρκία που έχει τεράστια προβλήματα, αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία, όλοι οι άνθρωποι εδώ βλέπουν την Ελλάδα ως μια ασφαλή. Επιλογή. Ένα ασφαλή προορισμό. Σας ρωτάει όμως, επιμένει ο κύριος Τζανακόπουλος για τις εργασιακές σχέσεις. Σας λέει θα μονιμοποιήσετε την εκπεριτροπή σε εργασία και τη μείωση των αποδοχών. Κοιτάξτε, εμείς ο κύριος Τζανακόπουλος και στην αριστερά δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία. Ούτε την προστασία των εργαζομένων και το αποδείξαμε στην πράξη. Και η πράξη έδειξε ότι την περίοδο της κρίσης η ελληνική κοινωνία έβαλε το χέρι στην τσέπη και μέσω της ελληνικής κυβέρνησης και των πρωτοβουλειών του Πρωθυπουργού προστατεύθηκε η εργασία και θα προστατευτεί και στο μέλλον. Τώρα πάμε βήμα-βήμα. Κοιτάζουμε και πώς η επιστήμη θα επιλύσει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι θα γίνει με το καλοκαίρι που μπορεί να μην έχουμε θέματα με τον κορονοϊό πια. Αυτά τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Απλώς τι θέλουμε. Θέλουμε η αγορά η ίδια να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ξέρετε, οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται με την επιδότηση ενός, δύο, τριών, πέντε ή δέκα μηνών. Οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται με τη δυναμική της οικονομίας. Αυτή είναι η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά έρχεται, έμαθε σου κασίδι το κεφάλι, έρχεται προς την λογική των πολιτικών της κοινής δράσης κράτους και ιδιωτών. Εκεί θα συμφωνήσουμε, θα βρούμε άλλα θέματα να διαφωνήσουμε βεβαίως τώρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι προτάσεις τις οποίες καταθέτει καμιά φορά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και για μας να μας δίνει μια τάση και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι ψυχροί αριθμοί και οι υπολογισμοί των σχεδίων. Ναι. Είναι σε ποια φάση βρίσκεται η κοινωνία. Η κοινωνία, δόξα τω Θεώ, βρίσκεται σε καλή φάση. Περιμένουμε και τη βοήθεια και τη συμμορία της αντιπολίτευσης. Αλλά χωρίς λαϊκισμούς, ναι. Γιατί αν έχουμε ένα πρόβλημα πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το θέμα του λαϊκισμού. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το άφησε επιτέλους πίσω, αφού έμαθε μερικά πράγματα μέσα από την διακυβέρνηση, έστω και με τεράστιο κόστος για τον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, άκουσα αρκετές γενικολογίες από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο
αποτελεί και την αιτία για το γεγονός ότι ενδεχομένως να μην παρακολουθεί τη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ελλάδα. Δεν αναφέρθηκε σε κανένα σημείο στην εκπεριτροπής εργασίας, στην απόφαση της κυβέρνησης για μείωση κατά 20% των μισθών. Δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να μονιμοποιεί μια συνθήκη απόλυτης ασυδοσίας στην αγορά εργασίας, ανοίγει το δρόμο για μαζικές απολύσεις, δεν στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συγκεκριμένους τρόπους, αντιθέτως αναμένει απλώς και μόνο τις κινήσεις της Ευρώπης έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες στήριξης, οι οποίες όμως θα περιοριστούν σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν μείνει ζωντανοί από την λέλαπα η οποία δεν έρχεται, είναι παρούσα, είναι εδώ, έχει αρχίσει ήδη να σαρώνει την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό άλλωστε οι διεθνείς οργανισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τους υπόλοιπους οικονομικούς διεθνείς οργανισμούς μιλάνε για την Ελλάδα, κάνοντας την πρόβλεψη ότι θα έχει την μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πού ο κύριος Κεφαλογιάννης βλέπει ότι τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία και ότι πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θα έχουμε την μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια πρωτοβουλία στήριξης της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και η δική μας πρωτοβουλία και η δική μας πρόταση για αυτή την πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σαφής. Πρέπει οι επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές να επιδοτηθούν κατά 100% για την πληρωμή των μισθών. Οι επιχειρήσεις στον τουρισμό και την εστίαση οι οποίες θα μείνουν θα λειτουργήσουν με πάρα πολλούς περιορισμούς, να επιδοτηθούν κατά 100% για τις ασφαλιστικές εισφορές και κατά 40% για τους μισθούς. Πρέπει να κλείσουμε, αυτό δίνει τη δυνατότητα, δυνατότητα να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να καταβάλλεται ο μισθός στο 100% και να αναπτύξει. Σας λένε ότι αυτό που υποστηρίζετε δεν ισχύει, λέει η κυβέρνηση. Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, μια φράση, ελάτε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω στην κρίνια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά καταλαβαίνω την ανάγκη να παρουσιαστούν και λίγο στην πολιτική σκηνή μέσα από τα θέματα. Κύριε Κεφαλογιάννη, τώρα μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία αυτή, για γκρίνια. Μιλάτε από τη Νέα Δημοκρατία για γκρίνια. Τέσσερα χρόνια ζητούσατε εκλογές. Ακούστε, λέτε νούμερα, δεν τα πάτε καλά με τους αριθμούς. Το πρόγραμμά σας. Αλλά δεν μπορείτε, επειδή είμαι οικονομολόγος. Μην πέφτετε πάνω, σας παρακαλώ. Το πρόγραμμά επειδή είμαι οικονομολόγος, θα σας συστήσω πρώτον να μάθετε πόσα είναι τα διαθέσιμα της Ελλάδος, που λέτε ότι είναι 10 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσο είναι. Και το δεύτερο, να υπολογίσετε σωστά την ύφεση, διότι αν δεν έχετε αυτές τις δύο παραμέτρους, μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Διαβάστε, σας παρακαλώ, τη χθεσινή δήλωση του κ. Τσακαλώτου, ο οποίος σας έκανε μαθήματα οικονομικά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση και το επόμενο διάστημα. Και για την ύφεση, ναι, και για τον τουρισμό, διότι όπως λες, είναι δύο μεταβλητές που, παιδιά, δεν έχουμε πάρει. Ναι. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Και θα το λέμε μετά σε λίγο καιρό αυτό. Λοιπόν, να ντεβω αύριο στις 7. Να είστε καλά. Καλημέρα.